Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για το πώ να μην παχύνει τα Χριστούγεννα που έρχονται. Ακούγεται καλό, α ξεκινήσουμε. Hey, γεια σα, φίλε, ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Ξέρετε πώ είμαι, ο Σαρούκλας. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο, όπω είπα και προηγουμένω, θα σου δώσω μερικά tips για να αποτρέψουμε να παχύνουμε τα Χριστούγεννα που μα έρχονται και τι γιορτέ που μα έρχονται. Ήδη όταν βγαίνουμε έξω, αρχίζουμε και βλέπουμε μέλο μακάρονα κουραμπιέδε και Χριστούγεννιάτικα στολίδια και αυτό σε βάζει στο mood στο να τρώσει σαν να μην υπάρχει αύριο. Και θυμάμαι και εγώ παλιά Θυμάμαι ακριβώ αυτέ τι περιόδου που είχα παχύνει λίγο. παλιά που ήμουν αχοντρόλη, είχα παχύνει, ξέρω εγώ, μέχρι α, τον Σεπτέμβρη στι διακοπέ. Και μετά λέω: Ξέρει τι, θα σοβαρευτούμε τώρα. Και ένα τρίμηνο εντατικά γυμναστική διατροφή. Έχανα 2-3 κιλά λίπου. Και μετά ήταν τα Χριστούγεννα που τα ξανά παίρνα πίσω. Και κάνα δυο δύο συνθω Συνήθω έπαιρνα, ξέρω, 5-6 κιλά. Και το Γενάρη πάλι έκανα το ίδιο πράγμα. Και α, έλεγα: Από εδώ και πέρα θα είμαι σοβαρό, θα το πάρω σοβαρά. Και Uh, μετά πάλι κάτι συνέβαινε, ερχόταν το Πάσχα, ερχόταν το οτιδήποτε και ξαναπέρνα τα κιλά. Και πλάτε ένας ένα φαύλο μίζερο, φαύλο κύκλο ε, πόνου, ταλαιπωρία και στεναχώρια. Και αυτό με πάει στο πρώτο tip, το οποίο είναι να κατανοήσει ότι αυτό θα συμβαίνει κάθε χρόνο. Δεν είναι κάτι προσωρινό, δεν είναι κάτι που θα συνε... συμβεί μία φορά. Δεν είναι σαν το γάμο σου ή σαν το μήνα του μέλητο που μπορεί να συμβεί μία, δύο, άντε τρει φορέ στη ζωή σου. Αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο εσύ θα πηγαίνει uh, το. Θα το καλοκαίρι διακοπέ και θα τρώσει να μην υπάρχει αύριο. Ή θα έχει αυτή την πίεση, αυτή την ανάγκη να φάσει να μην υπάρχει αύριο. Και μετά ε, έρχονται τα Χριστούγεννα και πάλι το ίδιο. Θα φά πάλι σαν να μην υπάρχει αύριο. Και μετά έρχεται το Πάσχα. Μετά έχουμε, τη... έχουμε καθαρά Δευτέρα. Έχουμε Τσίκονο Πέμπτη, Έχουμε τα γενέθλιά σου, τα γενέθλια του φίλου σου, τα γενέθλια τη μάνα σου, τη γιορτή του τη μάνα σου, του πατέρα σου, του φίλου σου, ε, του γείτονα. Και ουσιαστικά αν τα βάλει κάτω κάθε μία με δύο εβδομάδε υπάρχει λόγο. Να φάσα να μην υπάρχει αύριο. Οπότε το πρώτο πράγμα είναι να κατανοήσεις ότι αυτό δεν είναι κάτι προσωρινό. Δεν είναι κάτι που θα γίνει μία φορά και έλα μου, μια, μια, ζωή την έχουμε. Μια ζωή την έχουμε, αλλά έχουμε 100 Χριστούγεννα μπροστά μα. Ε, πρώτα ο Θεό, α πούμε. Έχουμε πολλά Χριστούγεννα μπροστά μα. Έχουμε πολλέ γιορτέ μπροστά μα. Ε, βασικά, ο κόσμο ψάχνει για ευκαιρίε για να ξεσαλώσει, για να βγει και να περάσει ωραία. Δεν το κατηγορώ. Απλά αυτό να καταλάβει ότι δεν είναι κάτι που θα συμβεί μία φορά. Δεν είναι κάτι που θα συμβεί δύο φορέ. Δεν είναι κάτι που δεν πειράζει, μωρέ. αυτή τη φορά α αφαιθώ και από την επόμενη φορά θα είναι το ίδιο δύσκολο. Οπότε είναι λίγο να είσαι λίγο ειλικρινή με τον εαυτό και να πει: Ξέρει τι, αυτό θα συμβαίνει κάθε φορά. Οπότε πρέπει να σου βαρευτώ εν τέλει. Ε, ποτέ δεν θα ευθυγραμμιστούν οι πλανήτε για 10 χρόνια σερί για να αποκτήσει ένα ωραίο σώμα. Δεν θε να πετύχει ένα ωραίο σώμα και να το έχει, α πούμε, για μία εβδομάδα. Δεν θε να πετύχει ένα ωραίο σώμα, να τραβήξει μια φωτογραφία και να πα παχύνει πάλι και να ξαναπάρει πίσω τα κιλά σου. Δεν θε να γίνει ακορντεόν. Θε να χάσει τα κιλά, να χάσει το λίπο, να αποκτήσει μια ωραία μυϊκότητα, ένα ωραίο σώμα, μια γράμωση, μια υγεία και να το διατηρήσει αυτό για την υπόλοιπη ζωή σου. Για να μπορεί να το διατηρήσει αυτό για την υπόλοιπη ζωή σου, πρέπει όλα τα Χριστούγεννα, όλε τι πρωτοχρονιέ, κάθε φορά που θα βγαίνει και θα παρτάρει κάθε φορά που θα και θα γιορτάζει, σε κάθε γενέθλια, σε κάθε οτιδήποτε, να έχει στο νου σου αυτό το νέο lifestyle που έχει διαλέξει. Οκ, okay, δεν είναι για όλου ένα τέτοιο σώμα και αυτό είναι ο λόγο. Επειδή όλοι σε πιέζουν να κάνει ό,τι να είναι και να ξεσαλώσει. Και εσύ πρέπει να έχει το νου σου λίγο να είσαι λίγο α, πιο μαζεμένο. Δηλαδή, αντί να φας 10 μελομακάρονα, 20 μελομακάρονα, να πει ξέρει τι, θα φάω 3 μελομακάρονα, θα φάω 5 μελομακάρονα. Εντάξει. Και μπορεί να τσεκάρει το προηγούμενο βίντεο, πώ έκανα κυλιακού σε 30 μέρε, που λέει ότι ουσιαστικά. Ναι, μπορεί να φας μελομακάρονα και να χάσεις κιλά. Μπορεί να γιορτάσει και να φας κιλά. Μπορεί να βγει έξω να παρτάρει και να χάσει κιλά. Μπορεί να κάνει ό,τι θε και να, 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 να έχει το σώμα που θέλει, αλλά στο τέλο τη ημέρα κάτι πρέπει να κάνει. Uh, ο Θεό είπε στον Αδάμ που μπορεί να φας όλα τα φρούτα από αυτό εδώ πέρα το κήπο, πέρα από αυτό εκεί το μήλο. Και ο Αδάμ πήγε, έφαγε το μήλο. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Αδάμ είμαστε εμεί. Ουσιαστικά, κάποια στιγμή πρέπει να βάλει ένα όριο. Πρέπει να μπει ένα όριο. Κάπου, κάπου. Οκ. Okay. Στο ένα μέλλον με στο δύο, στα τρία, στα δέκα. Κάπου πρέπει να βάλει ένα όριο και να το τηρήσει. Εάν δεν το τηρήσει, η τιμωρία είναι να παχύνει και να μιζεριάζει και να χαλά την υγεία σου κλπ. Οπότε αυτό είναι το πρώτο τύπο, Ότι να καταλάβει ότι δεν είναι κάτι προ Σωρινό. No. Ότι αυτό θα συμβαίνει κάθε τρει και λίγο. Okay. Τώρα πάμε στο επόμενο. Το οποίο είναι ε, πιο πρακτικό. Που είναι πώ ακριβώ βήμα-βήμα να χάσει αυτά τα. Ε, πώ ακριβώ να μην βάλει λίπο στα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά και τα τραπέζια που έρχονται. Okay. Ουσιαστικά ο πιο εύκολο hands down τρόπο είναι η διαλυματική νηστεία. Γιατί? Γιατί δεν θα φας το πρωί, ξυπνήσει, δεν θα φας, θα φας πρώτη φορά το μεσημέρι. Ή βασικά, όταν εγώ, α πούμε, άμα έχω ένα τραπέζι, α πούμε, μπορεί να έχω και σε 7 τραπέζι, ε, δεν θα φάω μέχρι τι 7. Θα φάω στο τραπέζι, τώρα στο τραπέζι πόσο να φάω. Θα φάω 1000 θερμίδε, φάω 1500, φάω 2000 με το ζόρι. Άντε να σκοτωθώ να φάω 3000. Ε, και η συντήρησή μου είναι η 2.500. Οπότε είμαι μόνο 500 θερμίδε πάνω. Δηλαδή θα φάω σαν σε αυτό το τραπέζι και θα έχω φάει μόνο 500 θερμίδες παραπάνω από όσο θα έπρεπε, που 500 θερμίδες είναι αμελητέ, ειδικά όταν είσαι στη συντήρηση. Ειδικά όταν α, δεν προσπαθεί να χάσει λίπος όπω εγώ αυτή τη στιγμή, αλλά ουσιαστικά θέλω απλά να διατηρήσω το λίπος μου. Γιατί αυτέ τι 500 θερμίδες θα μοιραστούν στι υπόλοιπε μέρε. Οπότε το μυστικό είναι αυτό. Ξυπνά, δεν τρώ. Δεν τρώ, θα πιει το καφέ, θα πιει το τσαταγάκι, θα πιει οτιδήποτε, και μετά αυτό που θα κάνει είναι να πας κάμια γυμναστική, κάνα περπάτημα, να ξεχαστεί, να κάνει καμία δουλειά, μέχρι να έρθει η ώρα να φας το βασικό γεύμα. Το, ε, τραπ... Να πα το οικογενειακό τραπέζι που λέμε. Θα πα το οικογενειακό τραπέζι, ε, και θα φας, α πούμε, πε θα φας και μια σαλάτα, θα, φας, θα πιεις καμία κόκκολα zero ή θα πιεις καμία μπύρα να φουσκώσει λίγο το στομάχι. Μετά και να σκοτωθείς και να σκοτωθείς δεν μπορείς να φας πάνω από 2.000 θερμίδες, 2.500 θερμίδες. Okay. Οπότε αυτό είναι ένα μεγάλο μυστικό διαλυματική νηστεία. Μετά, θερμίδες. με ακούς που μιλάω για θερμίδε, 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 θερμίδε. Πρακτικά. Το μόνο που έχει σημασία είναι οι θερμίδε. Δεν πρέπει να φας παραπάνω θερμίδε από αυτέ που καίει το σώμα σου για να μην βάλει επιπλέον λίπος. Για να έχει βάλει, για να βάλει 5 κιλά σε διάστημα 2 εβδομάδων, Ξέρεις πόσες θερμίδες έξτρα πρέπει να έχεις φάει. Πρέπει να έχεις φάει περίπου... Ε... Ωραία, δεν είμαι καλό στα μαθηματικά ειδικά on the spot, αλλά πρέπει να έχεις φάει περίπου 20 με 30.000 θερμίδες παραπάνω από όσο θα έπρεπε. Εντάξει, είναι λίγο ακραίο το νούμερο, αλλά σκέψου πόσο αφήνεσαι και πόσο τρως ό,τι να είναι. Ε, γι' αυτό σου λέω κάποια στιγμή πρέπει να μπει ένα όριο. Από τη στιγμή που θα βάλεις ένα όριο, πόσες θερμίδες θα φας αυτέ τι δύο εβδομάδε. 500, 1000, 2000, 5000, δεν θα πάει 30.000. Γιατί, γιατί έχει αυτό το όριο. Εντάξει. Οπότε, στο τέλο τη ημέρα είναι αυτό. Είναι διαλυματική νηστεία και να φροντίσει τη θερμίδε σου και όλα θα πάνε καλά. Εντάξει. Τώρα, για να έχει ένα πιο πολύ λεπτομερέ πλάνο διαλυματική νηστεία, δεν μπορώ να μπω εδώ σε όλε τι λεπτομέρειε. Μπορεί να το κάνει στο βίντεο το σεμινάριο που έχω από κάτω. Είναι περίπου ε, ένα πολύ εκτενέ σεμι... σεμινάριο πάνω στη διαλυματική νηστεία. Πώ να κάνει διαλυματική νηστεία χωρί να πεινά, τρώγοντα απ' έξω, τρώγοντα τα τραπέζια. Αλλά με τον άσπρο καταβάζω Καταβάζω κάτω. Ένα, δύο, τρία. Ε, και μετά μπορεί και ε, μπορούμε να δούμε και αν μπορούμε να δουλέψουμε μαζί. Εντάξει. Οπότε για αυτό το κομμάτι πάτα το βίντεο ε, από κάτω το σεμινάριο. Τώρα. Οπότε, το δεύτερο tip είναι αυτό. Ε, διαλυματική νηστεία, και να προσέχει τι θερμίδε σου. Πάμε στο τρίτο tip, το οποίο είναι να μην τρελαίνεσαι. Να μην παθαίνει ψύχωση με το να βάλει λίγο λίπο. Οκ. Okay. Όπω είπαμε, είναι διακοπέ, είναι γιορτέ. Ο κόσμο περνάει δύσκολα αυτή την περίοδο. Δεν περιμένουμε να. Ε, δηλαδή, το ιδανικό είναι να συνεχίσει. Α πούμε, άμα χάνει λίπο αυτό το τρίμηνο, να συνεχίσει να χάνει λίπο ακόμα και, στη... και τα Χριστούγεννα. Αυτό είναι το ιδανικό. Τώρα, ακόμα και το ιδανικό να μην πετύχει, δεν πειράζει να βάλει και ένα-δύο κιλά. Τι πειράζει, να βάλει 5, 6, να βάλει 10 κιλά. Okay. Οπότε ε, πρέπει να έχει ρεαλιστικού στόχου και να μην παθαίνει ψύχωση με το φαγητό. Δηλαδή, αν φα μια φορά παραπάνω, δεν είχε κάτι. Αύριο φροντίσε να φας πιο σωστά. Δεν τι πήγε στραβά και διορθώσαι το. Προσπάσε όσο μπορεί να βάλει το συνέστημα από όλη τη διαδικασία. Είναι πολύ πιο. Α πούμε, ο, ο Τσάρλι είχε παχύνει στην αρχή επειδή του δίνουμε συνέχεια να φάει. Πάμε στον κτηνίατρο και μα λέει, Ξέρει τι, ε, ε, έχει παχύνει. Πρέπει να χάσει κιλά. Και το επιβλέ λέει δεν θα του δίνει snacks ε, και α, θα του δίνει τα δύο του γεύματα στι ώρε που πρέπει. Εντάξει, λέω, το έκανα και έχασε κιλά ο Τσάρλι. Εντάξει. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε το ίδιο στον εαυτό μα, Γιατί είμαστε πολύ συναισθηματικοί με τον εαυτό μα. Μπαίνει πολύ το συνέστημα. Οι τύψει, οι ενοχέ, ο πόνο, η μιζέρια. Θυμόμαστε τα παλιά, θυμόμαστε την πρώην που μα παράτησε. Θυμόμαστε, ε, και γίνεται ένα κουλουβάχατο. Ενώ εάν αποστασιοποιηθεί λίγο, βγει λίγο και αφήσει το συνέστημα στην άκρη, τα πράγματα είναι πολύ λογικά και πολύ απλά. Διαλυματική τι σου, υπομονή, επιμονή. Αν κάνουμε λάθο, δεν χάθηκε και ο κόσμο και συνεχίζουμε. Εντάξει, είναι πιο πολύ απλά τα πράγματα όπω όσο ε, φαντάζεστε, παιδιά. Οπότε, πάμε μία να περάσουμε πάλι τα τρία tips. Πρώτον, Κατάλαβε ότι αυτό δεν είναι κάτι προσωρινό και αυτό θα συμβαίνει κάθε χρόνο. Ουσιαστικά κάθε τρει μήνε, κάθε ένα μήνα θα υπάρχει ένα λόγο να φας σαν να μην υπάρχει αύριο και να γουρουνιάσει. Γι' αυτό πρέπει να έχει ένα πλάνο. Δεν μπορεί απλά να αφήνεσαι σε αυτέ τι περιόδου. Ένα. Δύο. Πρακτικά, τι κάνουμε. Διαλυματική νηστεία και φροντίζουμε τι θερμίδε μα. Δύο. Και τρίτον, να είμαστε και λίγο ελαστικοί με τον εαυτό μα. Αν βάλουμε κανένα δύο κιλάκια, δεν χάθηκε και ο κόσμο. Εντάξει. Ε, οπότε. Δηλαδή, δεν έχει σημασία όπω και να νιώσει. Το αποτέλεσμα είναι ίδιο. Έτσι. Βασικά μόνο χειρότερα μπορεί να το κάνει. Οπότε αυτά είναι τα τρία tips. Ελπίζω να σε βοήθησα. Ελπίζω να ε, έρθουν τα Χριστούγεννα και να μην βάλει λίπο. Και να χάσει λίπο. Και το, το Γενάρη, αντί να βάζει νέου στόχου. Ω, εγώ το 22 θα χάσω κιλά. Θα, να, έχεις, να το έχει πετύχει ήδη. Και να είσαι ήδη σε αυτή την πορεία. Εντάξει. Γιατί. Ο χρόνο είναι δική μα εφεύρεση. Είναι αθ... ανθρώπινη εφεύρεση. Δεν μπορεί να περιμένει κάτι απ' έξω να σε σώσει. Πρέπει να σώσει εσύ τον ο ίδιο τον εαυτό σου. Δεν, Δεν μπορεί να περιμένει μέχρι τα... το Γενάρη να αλλάξει ο χρόνο για να αλλάξει κάτι. Η αλλαγή γίνεται από μέσα. Εντάξει. Οπότε, λοιπόν, αυτά είχα να πω. Ελπίζω να σα άρεσε. Αν σα άρεσε, έξερε να κάνετε την στο like και γραφή. Πείτε μου το ελεύθερο να δείτε κάτω σχόλια. Όσοι λοιπόν φορά προσέχετε και να γυμνάζεστε. α, <σκλειά> 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 Και να κάνετε